η πράξη αυτή επιβεβαιώνει τον προβοκατόρικο ρόλο αυτών των ομάδων, ναι, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, με το φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες των φοιτητών. Αποτελούν, και επιβεβαιώθηκε πάρα πολύ σύντομα, τους καλύτερους χορηγούς της κυβερνητικής πολιτικής, της συκοφάντησης των αγώνων της νεολαίας και του λαού, της έντασης της καταστολής. Και από αυτή την άποψη είναι φανερό που ρίχνουν νερό, σε ποιο μήλο ρίχνουν. Ρίχνουν νερό στο μήλο της κυβερνητικής πολιτικής για να κλιμακώσει την αντιλαϊκή επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, στο λαό και στην νεολαία μας. Και ταυτόχρονα να συκοφαντήσει το κίνημα. Δεύτερον, δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ούτε συμπτωματικό, ότι όλα αυτά συνέβησαν λίγο πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Αλλά τι λέτε, κύριε Καναφώ, μπορεί να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία? Κοιτάξτε, είναι φανερό. Τι υπονοείτε τώρα? Τόσες δεκαετίες, ναι, όλες αυτές οι ομάδες, ναι, λειτουργούν είτε κάτω από τη μύτη των κρατικών μηχανισμών και αξιοποιούνται από τους κρατικούς μηχανισμούς, ναι, για να μην μιλήσουμε γιατί κατά καιρούς έχει επιβεβαιωθεί η διασύνδεση που υπάρχει τέτοιων ομάδων, ναι, με τους μηχανισμούς καταστολής ή παρακρατικούς μηχανισμούς. Και δεν είναι τυχαίο ότι το κράτος και η αστυνομία είναι πάρα πολύ ικανή να συλλαμβάνει 14χρονους μαθητές, να τους κλείνει για 4 μέρες στη φυλακή και να μην μπορεί να συλλάβει ούτε έναν από αυτούς όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι τους αξιοποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση για να υλοποιήσει τις πολιτικές, τις αντιλαϊκές, τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές και στον χώρο του Πανεπιστημίου.